Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα του Κουκουβά νομίζω ότι έχει κλείσει. Βεβαίως, βεβαίως. Ο Κουκουβάς είναι φίλος οικογενειακός. Προφανώς λόγω απειρίας και αποκεκτημένη ταχύτητα και με καλές προθέσεις έκανε ό,τι έκανε. Εγώ έπρεπε να απαντήσω έτσι όπως απάντησα. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συνεχίσει. Όχι βέβαια. Δεν υπήρχε καταρχήν καμία αντιπαράθεση. Όχι, εγώ θα έλεγα ότι ως ιδιοκτήτης σκάφους έκανε την όλη του εκτίμηση και ναι, προσέγγιση. Ναι. Και όχι σαν δημοτικό σύμβουλος. Εμείς από τη στιγμή που αναλάβαμε ξανά την ευθύνη του Λιμενικού Ταμείου προσπαθούμε όλα αυτά και άλλα πολλά να τα δρομολογήσουμε. Είπατε για τον τουρισμό. Ήδη αν πάτε μέσα στην αίθουσα εισόδου-εξόδου θα την δείτε τελείως αλλαγμένη. Έχει βαφή, έχει καθαριστεί, θα βάλουμε καινούργιες κουρτίνες, τα κάγκελα έχουν βαφή, ό,τι μπορούμε για την πρώτη εικόνα του. Θα είναι και γραφείο πληροφοριών, έτσι. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες για τις νέες εγκαταστάσεις Σέγγεν, οι οποίες θα είναι εγκαταστάσεις σωστές, πλήρες, εγκαταστάσεις που ταιριάζουν στο λιμάνι μας και που θα μας επιτρέψει να γίνουμε επιτέλους λιμάνι μόνιμη πύλη εισόδου-εξόδου. Ωραία. Αυτό ήδη προχωράει, έχει δρομολογηθεί. Το δεύτερο, για τα πύλαρ. Για τα πύλαρ θα μπορούσα, είχαμε στον προϋπολογισμό 25-30 χιλιάδες για να αγοράσουμε καινούργια πύλαρ. Δεν θα το κάνουμε. Ο λόγος είναι ότι θα καταθέσουμε εντός των ημερών πρόταση στο Λίντερ Αλίας για να επιδοτηθούμε και να αγοράσουμε 30 καινούργια πύλαρ. Άρα πιστεύω ότι φέτος με επισκευές, κάποιες επισκευές που θα γίνουν στα εφιστάμενα και επειδή και η κίνηση προβλέπεται να είναι μικρή, θα βολευτούμε. Είναι αμαρτία να ξοδεύουμε από δικά μας λεφτά αφού μπορούμε μετά από λίγους μήνες να έχουμε 30 ολοκαινούργια πύλα επιδοτημένα από το Λίντερ. Τώρα όμως πρέπει να γίνουν επισκευές, θα σας έλεγε κάποιος, έτσι. Μα ήδη κάνουμε. Ήδη έχουμε. Άρα ξεκίνησαν. Ήδη έχουμε τοποθετήσει δύο καινούρια. Ωραία. Πύλα, και περιμένουμε τα ανταλλακτικά, τα έχουμε παραγγείλει. Εντός των ημερών θα ξεκινήσει η διαδικασία της επισκευής. Πόσα είναι όλα περίπου? Εδώ στο λιμάνι. Μέχρι την ηχθειόσκαλα, αν θυμάμαι καλά, είχαμε τοποθετήσει γύρω στα 43. Α, είναι 43. Και καμιά 15 αριά που είναι μέσα στα καινούργια αυτά. Στο καινούργιο λιμάνι, εντάξει, δεν υπολογίζεται, είναι καινούργια. Ωραία. Άρα λοιπόν, προχωράμε. Πάει το κομμάτι αυτό. Το μεγάλο έργο της εξωτερικής αποβάθρωσης, το οποίο το αφήσαμε πριν 10 χρόνια και το ξαναπιάνουμε τώρα, που επανήλθαμε στο λιμενικό ταμείο και πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί και πιστεύω ότι τουλάχιστον θα δημοπρατηθεί το έργο στη δικιά μας θητεία. Τώρα, έτσι όπως το είπατε, κύριε Μπούκη, συγγνώμη που θα ρωτήσω, τι εννοείτε τώρα που είμαστε εμείς εδώ? Δηλαδή, οι προηγούμενοι δεν θα μπορούσαν να αγγίξουν και να συνεχίσουν ένα τέτοιο σημαντικό έργο για τον τόπο? Γιατί φαντάζομαι ότι όλα αυτά έχουν μια συνέχεια. Για να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, ξέρετε πολύ καλά ότι ξεκίνησε η όλη διαδικασία των μελετών από το 2006. Επί δικής μου προεδρίας. Δεν αντιλέγω. Το 2010. Είχε προχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης των μελετών. Τώρα έχουμε 2020. 20. Λοιπόν, δεν θα απολογηθώ εγώ γιατί τι κάμενε δεν κάνανε οι προηγούμενοι. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει πάλι να τα ξαναπούμε. Τα έχουμε πει κατά καιρούς και προεκλογικά και στο στούντιο που έχω έρθει πολλές φορές έχουμε αναλύσει το θέμα. Αυτό που προέχει τώρα είναι πλέον να φτάσουμε στο τέρμα. Τι κάνουμε εμείς τώρα, σαν λιμενικό ταμείο, για να παραδοθούν οι οριστικές μελέτες και να μπορεί το έργο να ενταχθεί για χρηματοδότηση, θα πρέπει να γίνει αυτή η περιβόητη γεωτεχνική έρευνα. Δηλαδή να έρθει εδώ ένα γεωτρύπανο, να κάνει δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, για να μπορέσει ο μελετητής, ξέροντας ποιο είναι το υπέδαφος, να μας πει πώς θα πρέπει να γίνει το λιμάνι, τα στατικά του δηλαδή. Αυτό εκκρεμούσε τα τελευταία 10 χρόνια. Εμείς τι κάναμε από τη στιγμή που αναλάβαμε? Πρώτον, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση. Έχουμε χρηματοδότηση 148.000 ευρώ για αυτή τη δουλειά. Δεύτερον, έπρεπε να πάρουμε τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Χτες
Πήραμε την άδεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ωραία. Με παρέμβαση και του αρχηγού του λιμενικού σώματος που ήταν εδώ. Του κύριου Κλιάρη. Του Κλιάρη μας βοήθησε. Γιατί ξέρετε, όταν πάει ένα αίτημα στο Υπουργείο, μπορεί να περιμένετε και 6-7 μήνες για να εγγραφεί. Επενέβη λοιπόν ο ίδιος. Μετά από ένα τηλεφώνημα του Δημάρχου και ξεμπλοκάρισε. Αυτή τη στιγμή είμαστε πανέτοιμοι και ξεκινάμε τις διαδικασίες ούτως ώστε να τελειώσει η γεωτεχνική έρευνα. Όταν θα τελειώσει η γεωτεχνική έρευνα θα παραλάβουμε τις μελέτες, τις οριστικές και πλέον θα μπούμε στον αγώνα να βρούμε τα χρήματα, να εντάξουμε το έργο στην επόμενη προγραμματική περίοδο και να το ολοκληρώσουμε αν προλάβουμε. Αυτό θα είναι ένα έργο που νοείς μεγάλο για την Καλλινό. Θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Τα περισσότερα. Καταρχήν, θέματα ασφάλειας, προσέγγισης των μεγάλων πλοίων. Δεν θα υπάρχει καμία πλέον. Αυτή τη στιγμή, χάρη μας κάνουν και έρχονται σε αυτό. Αλέτε. Βέβαια, έξω, εδώ. Θα είναι ένα αξιοπρεπές λιμάνι, θα μπορεί να δέχεται εκεί κουρασγερό πλοία, γιατί θα διαπλατηθεί πάρα πολύ. Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια άλλη πια. Πιστεύω ότι στην καινούργια προγραμματική περίοδο, στο καινούργιο ΕΣΠΑ, αυτοί που θα είναι έτοιμοι θα πάρουν χρήματα. Ήδη το δικό μας έργο είναι σε προτεραιότητα. Μπράβο. Άρα, εγώ τι κάνω τώρα, τρέχω να προλάβω. Εάν μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε προλάβει να παραλάβουμε τις μελέτες, θα μπορέσουμε να το εντάξουμε το 2021. Mm-hmm. Και τότε θα μπουν όλα τα πράγματα στη. Μπαίνει το νερό στα βλάκι και γι' αυτό. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κουράζουν βέβαια τον κόσμο που περιμένει αναγωνιωδώς κάθε τι να τελειώσει στην ώρα του. Αλλά τι να πούμε, δεν είναι της παρούσης. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ήταν εδώ αρχηγός του λιμενικού σώματος, όπως λέτε, και έγινε και σύσκεψη εδώ στο λιμεναρχείο μας, γνωρίζουμε αν υπόθηκε κάτι, ξεκαθάρισε και το τοπίο της συντήρησης εδώ και επισκευής του κτηρίου. Ναι, βεβαίως, έχουμε και εδώ είδηση. Ναι. Καλά κάνετε και το ρωτήσατε. Εδώ είχαμε εγκεκριμένο 80.000 από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αρχούσαν όμως. Όχι, βέβαια. Η μελέτη είναι 212.000. Ποιο είναι το πλάνο? Να βάλει το Υπουργείο Ναυτιλίας 150.000, mm-hmm. να βάλει το Υπουργείο Οικονομικών 50, διότι συστεγάζεται και το τελωνίο. Ναι, ναι, σωστό. Και να πάμε σε δημοπράτηση. Mm. Η δημοπράτηση για την εκτέλεση του έργου θα την κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα το κάνουμε. Ποια είναι η εξέλιξη? Με παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας, στείλαμε καινούργιο τεχνικό δελτίο χτες και πιστεύω ότι εντός των ημερών θα εγκριθεί το υπόλοιπο ποσό. Οπότε έχουμε θα λοιπόν 150.000. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 50 από το Υπουργείο Οικονομικών, οπότε μπορούμε άνετα να το δημοπρατήσουμε. Mm-hmm. Και εντάξει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι έργο προτεραιότητας και αυτό. Πρέπει, οπωσδήποτε. Όχι μόνο για την όψη της Καλλινού, αλλά και για ασφάλεια. Γιατί φυσικά. Καταλαβαίνετε, βλέπετε πως είναι. Είναι 50-50, για εμείς, να μην πω και περισσότερο. Εμείς παρόλο που το κτίριο δεν μας ανήκει, δεν ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο, ανήκει στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Εμείς θα το φτιάξουμε, γιατί είναι στην Κάλυμνο, είναι στο λιμάνι και πρέπει να βοηθήσουμε να επισκευαστεί. Μόλις έχουμε λοιπόν τις πιστώσεις, θα το δημοπρατήσουμε.